Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ και εγώ τις ευχαριστίες μου, καλώς ορίζοντας και χαιρετίζοντας όλους σας εδώ. Η υποψηφιότητα της Τουρκίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κομμάτι του... σημαίνει ταυτόχρονα ότι θα είμαστε ένα κομμάτι του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα κριτήρια. Ξέρουμε επίση ότι υπάρχουν ζητήματα σχέση με τα κριτήρια τη Κοπενχάγη. Αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι εδώ που έχουμε φτάσει και όπως ακούστηκε και νωρίτερα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν όπως υπόθηκε νωρίτερα κάποια ζητήματα έχει λοιπόν απογοητευτεί ιδιαίτερα ο λαός της Τουρκίας στη διαδικασία αυτή για την προσχώρηση. Ωστόσο, το γεγονό ότι πραγματοποιούνται τέτοιε συνεδριάσει όπω η δική μα σήμερα τη Μικρή Συνοβουλευτική Επιτροπή είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να ρωτήσω, μπορούμε να συζητήσουμε εάν υπάρχουν διαπραγματεύσει, έχουν γίνει προ... διαπραγματεύσει, έχει υπάρξει κάποια πρόοδο, μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Και αυτό το λέω και ω βουλευτή και ω γυναίκα βουλευτή και ω γυναίκα τη Τουρκία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι είναι μεγάλο ο δρόμο για την ένταξη. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ε, όραμα ε, εξυγχρονισμού το οποίο για πρώτη φορά βλέπουμε από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας ε, να ε, αναδύεται πάλι και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε στη συζήτηση στην ουσιαστικά και για τα αισθήματα αυτά έγινε λόγος για ασφάλεια ναι. πρέπει να συζητήσουμε την ασφάλεια όχι μόνο στα βόρεια σύνορα αλλά και στα νότια σύνορα και αυτό λέω πάλι ως γυναίκα βουλευτής Έχουμε διάφορα ζητήματα τα οποία μα απασχολούν. Έγινε λόγο νωρίτερα για το σύμφωνο τη Κωνσταντινούπολη, για τα δικαιώματα των γυναικών ε, και άλλε δυσκολίε που έχει να αντιμετωπίσει η Τουρκία και θα τα καταφέρει γιατί είναι ισχυρή χώρα. Και το λέω ω γυναίκα βουλευτή τη αντιπολίτευση, θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Ναι. Ε, Διερωτώμε όμω αν είστε εσεί έτοιμοι όταν εμεί θα τα έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά. Το πρόγραμμα και ο σχέδιο αυτό για εξυγχρονισμό και κινητοποίηση που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί. Νέε ναι, σκηνή. Και μου επιτρέπετε, θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Ε, έχουμε βεβαίω δει ότι με, την, με τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει αναλάβει περισσότερη επικαιρότητα το ΝΑΤΟ και βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει τα καθήκοντά τη. Είστε έτοιμοι λοιπόν για όλα αυτά. Θα προχωρήσει σε μια άμυνα κοινή Ευρωπαϊκή Ένωση, θα στηριχθεί στο ΝΑΤΟ ή θα ανεξαρτοποιηθεί από αυτό. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα είχα και πολλά άλλα ακόμα να ε, αναφέρω. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Συζητήσαμε. Θα δώσουμε λίγο ακόμα χρόνο για δύο ακόμα τοποθετήσεις από δύο πλευρές για να ξεπεράσουμε το ωράριο των 12. Αλλά, παρακαλώ, Ξυλιουρέκ, έχετε τον λόγο, αγαπητέ συνάδελφέ. So, in... Ευχαριστώ. Θα μιλήσω τουρκικά. Γιατί να και μια φορά που μπορώ και εγώ να μιλήσω τουρκικά, λέει ο κύριος Ξυλιουρέκ. Θα ήθελα καταρχάς να σας καλωσορίσω. Εγώ ξέρετε ότι υποστηρίζω την πλήρη ένταξη της Τουρκίας ως πλήρους μέλους. Ε, δεν έχει κανένα λόγο η Τουρκία να βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ιστορικό, πολιτιστικό ή άλλο. Αλλά, αλλά, έχουμε τις πολιτικές αξίες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κύριο Ντεμίρτας, για τον κύριο Καβάλα. Δεν ήθελα να βρίσκονται στη φυλακή αυτή τη στιγμή, ήθελα να του βλέπω έξω από τη φυλακή ελεύθερου. Έγινε λόγος για το Κυπριακό. Η λύση του είναι πάρα πολύ σημαντική, το αναφέραμε ήδη. Βεβαίως, βεβαίως και είναι πολύ σημαντική. Η Κύπρος, το Κυπριακό πρέπει να επιληθεί με βάση ένα σύστημα ομοσπονδιακό και αυτό ήταν καταρχήν θέση της Τουρκίας. Από τη δεκαετία του 50 η Τουρκία υποστήριζε αυτές τις θέσεις. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω την ιστορία. Και από το 1974 και μετά έθεσε το ζήτημα της ομοσπονδίας η Τουρκία διότι ήθελε... Και θεωρούσε ότι είναι και στο στρατηγικό τη συμφέρον, βεβαίω, αλλά και για τους Τουρκοκυπρίου σημαντικό, ώστε να μην αντιμετωπίζονται ω μία μειοψηφία. Και σε αυτό μιλούσε για. Όμω, πονδιακό σύστημα. Είναι τεράστιο λάθο τώρα το ότι, για δύο διαφορε... το ότι, μιλάει η Τουρκία για δύο διαφορετικά κράτη. Βεβαίω, ξέρουμε ότι υπάρχουν εμπόδια τα οποία η κυρία η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν το αμφισβητώ αυτό, αρκεί να κοιτάξουμε στα έγγραφα και τι εκθέσει. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε να κάνουμε μια ιστορική ευκαιρία, μια ιστορική προσ... πρόσκληση προ τη ιστορία και πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε, αγαπητοί φίλοι, από την Τουρκία. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι κάποιοι Τουρκοκύπριοι δεν έχουν δυνατότητα να πάνε στην Τουρκία. Δεν τους επιτρέπεται το ταξίδι στην Τουρκία για λόγους τάχα ασφαλείας και άλλους αντίστοιχους. Κάτι το οποίο μας λυπεί ιδιαίτερα και δεν το καταλαβαίνουμε γιατί έχουμε να κάνουμε εδώ με ε, την προσπάθεια φτε, να προχωρήσουμε προς την επίλυση του Κυπριακού, ενός ομοσπονδιακού Κυπριακού κράτους και σε αυτό θα πρέπει να είναι ε, αργός η Τουρκία. Thank you. To the European... Σας ευχαριστώ. Πάμε στην ευρωτουρκική πλευρά. Σας okay. ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ και από την πλευρά μα, Χιντεμ Ερντοάν Ετεμπεκ. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι, καλημέρα σα. Έχω διατελέσει αναπληρώτρια υπουργό για κοινωνικά ζητήματα. Έχω, συζητεί, έχω συμμετάσχει και ως μέλο τη Επιτροπής για την καταπολέμηση τη βίας κατ' των γυναικών και ε, των ζητημάτων των γυναικών. Ελπίζω να μου επιτρέψετε το χρόνο που χρειάζομαι για να τοποθετηθώ ζητώντα μια θετική ε, διάκριση υπέρ μου από τον Πρόεδρο. Δεδομένου ότι είναι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά. Ξέρετε λοιπόν ότι έχουμε καταστεί μία από τις πρώτες χώρες που υπέγραψαν το σύμφωνο της Κωνσταντινούπολης για τα δικαιώματα των γυναικών και έχει διδραματίσει Τουρκία πολύ σημαντικό ρόλο στην υπόθεση αυτή. Αυτή τη στιγμή έχουμε Τέσσερι χώρε αυτή τη στιγμή, μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν κυρώσει, εκ των οποίων μάλιστα η μία είναι έτοιμη να αποχωρήσει από το σύμφωνο. Άρα βλέπουμε ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χώρε που βλέπουμε ότι δεν έχουν την ενιαία στάση σε σχέση με το σύμφωνο αυτό. Εμεί τώρα ω Τουρκία. Είμασταν από τι πρώτε όπως όπω είπα, 14 Μαρτίου του 2002, που υπέγραψαν το σύμφωνο και μέσα σε ένα. που υπέγραψαν το σύμφωνο της Κωνσταντινούπολης και την ίδια χρονιά το 2002 πάλι εκδώσαμε το σχετικό νόμο που υποστηρίχθηκε από όλε τι πολιτικέ ομάδε, όλα τα κόμματα δηλαδή που συμμετέχουν στην, πολι... στην Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση και έτσι καταϊστεί εσωτερικό νόμο, εσωτερική νομοθεσία, το κείμενο του Συμφώνου για την καταπολέμηση τη βία ει βάρο των γυναικών. Δεν ε, ισχύει λοιπόν η κατηγορία ότι έχει οπισθοδρομή σε σχέση με το Σύμφωνο αυτό η Τουρκία. Γιατί όμω έχουμε αποχωρήσει, διότι δυστυχώ μέσα από το. Σύμφωνο αυτό, είδαμε κάποιες ομάδες να αναπτύσσουν δραστηριότητα, οι οποίες ε, θέλησαν να... Ε, Αποσχιστούν κατά κάποιο τρόπο, να αποκοπούν από την υλοποίηση του συμφώνου, λέγοντας ότι α, το σύμφωνο μπορεί να οδηγήσει σε φώνους γυναικών και κατήγγυλαν κατά τον τρόπο αυτόν το, το σύμφωνο. Και γι' αυτό το λόγο και εμείς θεωρήσαμε ότι δεν είναι ικανοποιητική η α, κάλυψη που προσφέρει το σύμφωνο. Έχουμε άλλωστε καθιδρήσει και μια. Εξεταστική Επιτροπή. Κάναμε και τη σχετική επίσκεψη στην Ισπανία για να δούμε τι κάνει για την αντιμετώπιση τη βία κατά των γυναικών και η Ισπανία. Κάνουμε λοιπόν τι έρευνέ μα και έχουμε ε, ετοιμάσει το έκτο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των οικογενειακών βία βάρο των γυναικών προκειμένου να κατατεθεί στη Μεγάλη Τουρκική Εθνώ. Τελευταίο δευτερόλεπτο. Δύο λεπτά ζητώ, Πρόεδρε. Έκτο πακέτο λοιπόν μεταρρυθμίσεων που έχει να κάνει και με τη δικαιοσύνη και θα ήθελα με τους συναδέλφους αυτά να τα μοιραστώ, να τους τα κοινοποιήσω. Με έξι σημαντικά κεφάλια, πολύ στόμα θα σας τα αναφέρα. Η μεταμέλεια δεν θα οδηγεί σε μείωση ποινή, δεν θα υπάρχει μείωση ποινή σε περίπτωση βασανιστήριων, βίασης βάρος των γυναικών σε σχέση με τα πιστήρια θα υπάρχει αναθεώρηση του νόμου πιο αυστηρές ποινές και επικαιροποίηση του καταλόγου των αδικημάτων που υπάγονται στην νομοθεσία αυτή προστασία του θύματος με νομική, με δικαστική αρρωγή δωρεά. Τι, τι εννοείτε πρόεδρε, να τελειώνω ή μου δίνετε άλλα δύο λεπτά που ζήτησα. Μου τα δίνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ως εκ τούτου, και ως εκ τούτου η εκμετάλλευση γυναικών λόγω του φίλου τους θα σταματήσει, θα περιοριστεί και θα καταπολεμηθεί για μια φορά ήθελα να τα επαναλάβω αυτά και θα ήθελα να καθησυχικά όλου όλους τους φίλους ε... βουλευτές που βρίσκονται εδώ δεν δείχνουμε καμία ανοχή στην βία κατά των γυναικών και σας το λέω ως γυναίκα βουλευτής και μητέρα δύο κοριτσιών Σας ευχαριστώ πολύ ας μην το άλλο ευχαριστώ Thank you. Um... Ευχαριστούμε. Και τώρα θα δώσω τέλος το λόγο στον προκάτοχό μου, τον οποίο καλωσορίζω. Μανούλη, έχει το λόγο. Uh, were at the Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Θα πρέπει όλοι να σεβαστούμε το κράτος δικαίου, το διεθνές δίκαιο και φυσικά η Τουρκία. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να υπάρχει μια πολιτική συγκεκριμένη από την Τουρκία. Η πολιτική που έχει ακολουθήσει μέχρι στιγμής μας εξέπληξε. Και αυτό έχει να κάνει με την προσέγγιση της απέναντι στην Ουκρανία. Δεν συζητούμε όμως για μια απλή διαμάχη, αλλά για μια εισβολή της Ρωσίας σε μια ελεύθερη δημοκρατική χώρα όπως είναι η Ουκρανία. Η Ρωσία παραβίασε το άρθρο 2, παράγραφος 4 του Χάρτη των Ηνωμένων ΕΕ Εθνών που λέει ότι οι διαμάχες θα πρέπει να επιλύονται ειρηνικά ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται η βία, αλλά ούτε και η απειλή της βίας. Και εδώ έρχεται η ερώτησή μου. Η τουρκική κυβέρνηση έχει ένα κάζους μπέλι ε, κατά της Ελλάδας και αυτό έρχεται κατά του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η απειλή, το κάζους μπέλι, που από τα μέσα της δεκαετίας του 90 υπάρχει, θα αποσυρθεί εν τέλει από την Τουρκία, από την τουρκική κυβέρνηση. Δεύτερο ζήτημα. Αναφέρομαι στην απειλή που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο και ερωτώ, η Τουρκία θέλει να κυρώσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας όπου στο άρθρο 3 αναφέρει ότι η Ελλάδα και οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα μέχρι 12 μίλια. Γιατί από αυτό ξεκίνησε το Κάζους Μπέλη. Δηλαδή, παρά το Διεθνές Δίκαιο, αναφέρει η Τουρκία ότι αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα η Ελλάδα μέχρι τα 12 μίλια, τότε το, 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 το τουρκικό κράτος μπορεί να κηρύξει Κάζους Μπέλη. Και ρωτώ για ποιο λόγο η Τουρκία δεν έχει κυρώσει τα νομοθετήματα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας που ισχύει από τη δεκαετία του 1990. Και ένα άλλο ζήτημα. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε στα στενά του Βοσπόρου. Αυτό το ζήτημα δεν είναι διμερές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Είναι ένα διεθνές ζήτημα υπό το διεθνές δίκαιο ή υπό τη συνθήκη της Λοζάνης και μια άλλη ερώτηση έχω να κάνω. Η τουρκική κυβέρνηση σέβεται τη συμφωνία του 1923... που αφορά τα στενά του Βοσπόρου και τη συνθήκη του Μοντρέ. Γιατί θα πρέπει όλοι να σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο όλοι να σεβόμαστε τα ίδια νομοθετήματα και έτσι θα μπορούμε να συζητήσουμε επί συγκεκριμένη βάση όλοι μαζί. Και ένα τελευταίο. Η Κύπρο δεν είναι διμερέ ζήτημα, είναι ένα διεθνέ ζήτημα. Βάσει του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και έχουν υιοθετηθεί ψηφίσματα από τα Ηνωμένα Έθνη και για τα βαρόσια. Ευχαριστώ Πρόεδρε και για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε. Ε, σας δώσαμε λίγο παραπάνω χρόνο και σε εσάς, έτσι είμαστε σε ισοπαλία και από τις δύο πλευρές. Πολλά θέματα αναφέρθηκαν και θα συνεχίσουμε να τα συζητούμε όλα προς το παρόν. Να σε δώσουμε και πάλι το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσω με τον Πρέζη, έχετε το λόγο. Um, um, I will try. Θα προσπαθήσω. Ευχαριστώ, Σεργέη. Θα ξεκινήσω με την ερώτηση για τον ε, λαό ε, και την υποστήριξη που ανέφερε η κυρία Ντεμίρελ. 80% το υπογραμμίζω, 80% υποστήριξη για την προσχώρηση, 60% θεωρούν ότι μπορεί να γίνει, ότι πρέπει να γίνει. Ναι, όντως υπάρχει μεγάλη απογοήτευση λόγω των διπλών μέτρων και σταθμών και των διακρίσεων εις βάρος της Τουρκίας και τη υποκρισία. Κάποια υποκρισία πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα το οποίο όμω δεν σημαίνει ότι δεν επιδιώκουμε αυτό το στρατηγικό στόχο. 18 Μαρτίου και επικριτικά μιλήσατε. Δώστε μου μια άλλη φόρμουλα αν έχετε. Παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή όμω αυτό είναι το δεύτερο καλύτερο μοντέλο το οποίο μπορεί να βοηθήσει 4,2 εκατομμύρια ανθρώπους στην 18 Μαρτίου είναι η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία για την, από τη Συρία και ταυτόχρονα να προστατεύσει χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και Και αν έχετε κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσετε ενδεχομένω 10 εκατομμύρια πιθανούς πρόσφυγες από τη Μέση Ανατολή, πείτε το μας και ευχαριστώ να το δεχτούμε. Φερρυπίνη, αν θέλετε να α, επαναγκαταστήσετε όλους αυτούς τους ανθρώπους σε ευρωπαϊκές χώρες, με μεγάλη χαρά. Θέλετε να μοιραστείτε το κόστος πιο δίκαια. Πιο ισοδίκαια να το κάνουμε αυτό. Κατά τα άλλα, κάνουμε ό,τι μπορούμε και είμαστε διαθέσιμοι να συζητήσουμε οποιαδήποτε ιδέα. Κύριε Μαυρίδη, μιλήσατε για εισβολή στο Ιράκ, εισβολή στη Νότια Καυκασία. Υπήρξε όντω κατοχή αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα, από την Αρμενία ει αζερικών εδαφών, τα οποία τώρα απο... απελευθερώθηκαν. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να εισβάλλουμε σε καμία χώρα. Στο βόρειο Ιράκ, στη βόρεια Συρία, είμαστε παρόντε για λόγου σταθερότητα και ασφάλεια και για να καταπολεμούμε την τρομοκρατική οργάνωση ΠΚΚ και νομίζω ότι αυτό πρέπει να καταστεί απολύτω σαφέ και κατανοητό. Υπογραμμίζω ότι χωρί δικέ μα επεμβάσει στη Βόρεια Συρία θα είχαμε πάνω από δύο εκατομμύρια επιπλέον πρόσφυγε στην Τουρκία και την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα δεν μπορούμε να ζούμε σε ένα φαντασιακό κόσμο, σε ένα φανταστικό κόσμο. Δεν μπορούμε να αφήνουμε να ανοίγουν διάδρομοι μετάβαση τρομοκρατών στα σύνορα τη Ευρώπη, στα σύνορα του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα μέλο του ΝΑΤΟ που αντιμετωπίζει μόνη τη την κατάσταση αυτή. Σε μερικέ περιπτώσει, μάλιστα, αντιμέτωπη και με τη Ρωσία. Ναι, και δεν μιλήσαμε τόσο πολύ για την Ρωσία εδώ ε, ότι επιδιώκει η Τουρκία να διχάσει, να διχοτομήσει την Κύπρο. Δεν τη διχάσαμε εμείς, δεν τη διχοτομήσαμε εμείς την Κύπρο. Την πράσινη γραμμή την χάραξαν τα Ηνωμένα Έθνη πολύ πριν από την επέμβαση της Τουρκίας στο νησί της Κύπρου λόγω των επιθέσεων από τους ακραίου εθνικιστές Ελληνοκύπριους που θέλησαν την ένωση της Κύπρου, της νήσου με την Ελλάδα. Παρενέβημεν εμείς, κάναμε την επέμβαση και με βάση τον, τα, δικαιώματα των, τα δικαιώματα μας ως δυνάμεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, επεμβήκαμε για να προστατέψουμε τους τουρκοκυπρίους και είμαστε παρόντες με διάθεση να μειώσουμε στις 750 τις δυνάμεις μας με το πρόγραμμα ΑΝΑΝ, το οποίο απέρριψαν οι Ελληνοκύπροι. Ήμασταν διατεθειμένοι να το κάνουμε αυτό. Για να είμαστε λοιπόν απόλυτο αφαίης, δεν είμαστε εκεί για εισβολή, δεν είμαστε, δεν είμαστε, εκεί για Κάτοχη, αλλά μόνο για τη διαφύλαξη τη ειρήνη, για να μπορούν οι Ελληνοκύπριοι με του Τουρκοκυπρίου να συνομιλούν και να βρουν μια λύση. Και πάλι, σύγκριση με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την τουρκική παρουσία στην Κύπρο είναι Αδύνατο να συζητήσουμε. Εδώ μιλούμε για διεθνεί συμφωνίε. Και όταν κοιτάξει κανεί, ποια ήταν η ρωσική εισβολή, ήταν μια απρόκλητη παράνομη εισβολή. Ελπίζω αυτό να γίνεται κατανοητό. Κάποιοι Έλληνε και Ελληνοκύπριοι βουλευτέ μίλησαν για διάλογο. Ναι, χρειαζόμαστε διάλογο, αλλά θέλουμε και να τον δούμε σε πραγματικού όρου. Ποιο παρεμποδίζει. Τη συνεδριά υψηλού επίπεδου από τι 15 Ιουλίου του 2019 μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώση Τουρκία. Ποια χώρα είναι αυτή που παρεμποδίζει τι συνεδριάσει υψηλού επίπεδου. Όλοι μα λένε ότι το παρεμποδίζουν οι Έλληνε και οι Ελληνοκύπροι, λόγω των υποτιθεμένων προκλήσεων στον East Med. Μιλήσατε για τα 12 μίλια. Της, ε, των εγχωρίων υδάτων και το, και το δίκαιο της θάλασσας, λέει ο Ναι, ακόμα και στο δίκαιο της θάλασσας όμως υπάρχουν ιδιαίτερα ειδικά άρθρα τα οποία αναφέρουν πως περιπλο, περίπλοκα χαρακτηριστικά θαλασσών όπως το Αιγαίο δεν μπορούν να γνωρίζουν ε, 12 μίλια. Είναι αδύνατον αυτό. Θέλετε να σας παραχωρήσει η Τουρκία 2 ε, μίλια ε, ε, εγχώριων υδάτων σε μικρά μικρά νησάκια των δύο τετραγωνικών χιλιόμετρων για να έχετε εσείς 12 μίλια, είναι αυτό η απαιτησή σα. Είναι μη ρεαλιστικό αυτό και άρα χρειαζόμαστε δίμερις συζητήσεις, διαπραγματεύσεις και μπορούμε έτσι να βρούμε λύση. Και πάλι, όταν γίνεται λόγος για Κροατία και Σλοβενία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να βρουν δημερείς λύσεις. Όταν όμω έρχεται ο λόγο στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία και οι Ελληνοκυπρίου, η Τουρκία-Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο πλευρό των, ευρωπαϊκών, των μελών τη. Άρα τι βγαίνει από εκεί. Άλλο ένα ζήτημα για διαπραγματεύσει, για αναζήτηση λύση. Όπω υπόθηκε από έναν βουλευτή ή μία βουλευτή, και οι δύο πλευρέ πρέπει να ενθαρρυνθούν σε αναζήτηση λύση. Ναι, θέλουμε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κριτήρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι με τα κριτήρια που επιβάλλουν οι Ελληνοκύπροι ή οι Έλληνε. Τα, Ευρω... τα κριτήρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ το σαφή και θέλουμε όταν πληρούμε τα κριτήρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση να ενταχθούμε. Αλλά μην, περι... μην προβάλλετε στενόμυαλα συμφέροντα των χωρών σα ω προδιαγραφέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι προδιαγραφέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να τελειώσω εδώ μιλήσατε για κάποια ελλείψει, υστερήσει κλπ. Όντω θέλουμε να κάνουμε πρόοδο. Αν όμω είχατε ανοίξει τα κεφάλαια 23 και 24, εάν είχατε αντιμετωπίσει Τουρκία με τρόπο δίκαιο ε, ως ω χώρα υποψήφια, σήμερα δεν θα χρειαζόταν να συζητούμε για τι αποφάσει, για τι υποθέσει, μάλλον Καβάλα, Ντεμίρτα και άλλε τέτοιε υποθέσει. Ε, συζητήσεις σχετικές με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πολιτικοποιούνται τα ζητήματα αυτά. Να σας ένα άλλο καλό παράδειγμα. Υπάρχει από, α, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δεν εφαρμόζει η Ελλάδα τα 13, εδώ και 13 χρόνια. Του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ξέρω ότι έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος της διερμηνίας, αλλά σας θέλω να παρακαλώ άλλα τρία λεπτά. Ε, δεν υπάρχει πρόβλημα για τρία λεπτά ακόμη για να ακούσουμε την εκπρόσωπο της Γαλλικής Προεδρίας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Συμπρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να ε, σας ευχαριστήσω για τις παρεμβάσεις σας και να χαιρετήσω τον τόνο αυτών των παρεμβάσεων που δείχνουν πόσο σημαντικός είναι ένας ενισχυμένος διάλογος για να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας. Είναι χρήσιμο αυτό ο διακοινοβουλευτικό διάλογο και οι εργασία τη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Δεν πρόκειται τώρα να απαντήσω στι επιμέρου παρεμβάσει και ερωτήσει. Θα σταθώ σε δύο σημεία. Καταρχήν στην Τελωνιακή Ένωση και την ενίσχυση αναβάθμιση τη Τελωνιακή Ένωση. Θα ήθελα να σα πω ότι δυστυχώ ο αυξανόμενο αριθμό εκ μέρου Τουρκία ως προς την Ισχύουσα Τελωνιακή Ένωση εξακολουθεί να, να δημιουργεί, εμπόδιο στη συζήτηση. Πάντως συνεχίζονται οι συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα και στη Μικτή Επιτροπή Τελωνιακής Ένωσης που συνεδρίασε τον περασμένο Ιούλιο και ευελπιστούμε ότι θα σημειωθεί στο μέλλον κάποια πρόοδος. Ε, και οι δύο πλευρές έθεσαν κάποια ερωτήματα το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου για τη διεύρυνση. Προσδιορίζει και επισημαίνει ότι η Τουρκία παραμένει υποψήφια για, ένταξη χώρα και κέριο εταίρο και σύμμαχο για πολλά σημαντικά ζητήματα. Τέλο. θα πρέπει η Τουρκία να δείξει την απερίφραστη βούληση και επιθυμία της για πρόοδο. Και πρόοδος στις εργασίες μας και στις σχέσεις μας θα απαιτήσει όχι μόνο σημαντικές μεταρρυθμίσεις, αλλά σημαντικό κουράγιο και πολιτική βούληση εκ μέρους της Τουρκίας. Από την πλευρά μας και η Γαλλική Προεδρία και τα κράτη-μέλη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα αφιστούν προσπαθειών προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στις σχέσεις μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δύσκολη συζήτηση, αλλά απαραίτητη παρόλα αυτά. Δεν πρόκειται να επισέλθω τώρα σε πολιτικές αναλύσεις, παρόλο που έχω μερικά πράγματα που θα ήθελα να διευκρινίσω, αλλά θα έχουμε και άλλη συζήτηση και ευκαιρία στη συνέχεια για να εμβαθύνουμε σε όλα αυτά τα θέματα. Τώρα θα κάνουμε διάλειμμα. Έχουμε διακοπή μέχρι τις 2.30.